λοιπόν θα σταματήσει αυτό που για σοφρονιστικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, έτσι όπως ακριβώς είχε υποστηρίχαν, ψηφιζόταν ο νόμος, γιατί είχε μπει και το θέμα της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης. Αλλά όταν είναι απάνθρωποι αυτοί οι οποίοι για ανθρωπιστικούς και αποσυμπολιτικούς λόγους βγαίνουν από τις φυλακές, αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί το κοινό αίσθημα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, να σας πω και πάλι τότε. Καταρχήν, οι ανθρωπιστικοί λόγοι είναι συμπίεστοι. Εάν δηλαδή τον ανθρωπισμό το φύγει ο βασανισμός. Ο βασανισμός δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ποτέ και με τίποτα. Πρώτο. Και δεύτερο. Ούτε του πολίτη όμως ο βασανισμός. Ορίστε. Ούτε του πολίτη ο βασανισμός. Γιατί περισσότεροι από τους πολίτες με αυτούς που αποφυλακίζονται. Αυτό ήδη το είπα και αυτό λέω, κύριε Παπαδάκη. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα τρόπο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανένα τρόπο ο βασανισμός οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν μιλάει κανείς για τον Α ή τον Β. Αυτό είναι στοιχειώδη. Βεβαίως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο μια συμπεριφορά η οποία είναι αντίθετη με τον ανθρωπισμό. Και αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι να ξαναδούμε την νομοθεσία μας στο σύνολό της, με τον ποινικό κώδικα, με τον σοφρονιστικό κώδικα, και να φτιάξουμε από την αρχή ποινές οι οποίες είναι αντίστοιχες με τη βαρύτητα του εγκλήματος, χωρίς να στηριζόμαστε στις ρυθμίσεις της αποσυμφόρησης. Πάντως, αυτό είναι που χρειάζεται να συμβεί. Πάντως, εμέσως πλην σαφώς αποδεχόσαστε την αντίδραση η οποία υπάρχει από την κοινωνία για το θέμα αυτό. Τι παίρνετε το μήνυμα από την κοινωνία? Με ρωτάτε ή μου αποδίδετε κάτι? Αν με ρωτάτε, να σας πω ότι θεωρώ ότι η αντίδραση του κόσμου σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι τίτλοι των εφημερίδων, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με την... Όταν ο άλλος βλέπει ότι μπαίνει μέσα στο σπίτι του κάποιος, έχει κόψει τον πατέρα του 90 χρονών και μαθαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε αποφυλακιστεί πριν ένα μήνα, δύο μήνες, με αυτόν τον νόμο, δεν θα τον χαρακτηρίσει το δικό σας όνομα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φταίνε τα κανάλια και οι εφημερίδες. Κοιτάξτε, δεν φταίνε τα κανάλια όταν. Και τον του το λένε οι ίδιοι αστυνομικοί αυτό. Δεν το διάβασε κάπου. Δεν φταίνε τα κανάλια ή οι ειδήσεις όταν λένε ότι οι τρεις από τους 7 Γεωργιανούς είχαν βγει με τον νόμο Παρασκευόπουλου και δεν είχαν βγει. Ανακρίβεια σας το λέω εγώ. Ο ένας ήταν, ο ένας είχε αποφυλακιστεί. Ακούστε, ο ένας και έκανε συμμορία. Έχω ετοιμάσει και φάκελο. Οι ανακρίβειες είναι καθημερινές. Και με αυτές τις ανακρίβειες ο πολίτης οδηγείται στον αγανακτή σε βάρος του οποιοδήποτε νόμου. Διαρκείς είναι οι ανακρίβειες, διαρκώς φορτώνονται στον νόμο Παρασκευόπουλου κάποιες συγκεκριμένες απολύσεις. Εγώ ο ίδιος σας λέω ότι έτσι κι αλλιώς όλες οι απολύσεις στη χώρα γίνονται με τον αποσυμφορητικό νόμο εδώ και 12 χρόνια. Επομένως, δεν είναι δικαιολογία όμως, κύριε Υπουργέ. Διαλέγοντας τα πιο βαριά από τα εγκλήματα τα οποία γίνονται και αποδίδοντας σε έναν νόμο, δεν κάνει σωστή δημοσιογραφία αυτός ο οποίος το κάνει στο πράγμα. Προσέξτε, η σωστή δημοσιογραφία λέει το εξής. Δεν θέλετε να έχετε συμφόρηση στις φυλακές, πατάξτε την εγκληματικότητα. Έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε λοιπόν, γιατί έχουμε συμφόρηση στις φυλακές? Γιατί έχουμε εγκληματικότητα αυξημένη. Από το 2005 θέλετε μέχρι σήμερα? Από το 2005 μέχρι σήμερα. Εγώ δεν ευχαριστώ σε κανέναν. Πρέπει να προσέξετε ότι η εγκληματικότητα, η βαριά εγκληματικότητα άρχισε να μειώνεται. Χάρη στο έργο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει κάπως μειωθεί. Βέβαια, βαριά εγκληματικότητα είναι σχετικό αυτό που λέτε. Γιατί εγώ σας λέω και το σιδέρωμα της γιαγιάς, το θεωρώ βαριά εγκληματικότητα, κύριε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Το σιδέρωμα της γιαγιάς μπορεί να είναι για ισόβια, κύριε. Μπορεί να είναι, λέω, για ισόβια. Δεν θα επιβληθεί ποινή ισόβια. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την εγκληματικότητα πιάνοντας ένα έγκλημα. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε δεν έχω φυλακές. Δεν έχω φυλακές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα σας βγάλω έξω. Mm. Ο κόσμος δεν μπορεί να το δεχτεί. Ακούστε να σας πω. Καταρχήν δεν είπε κανένας νόμος από όσους προηγήθηκαν ότι βγαίνουν όλοι έξω αυτόματα. Βγαίνουν ελελογισμένα με κάποια ποσοστά και αφού συμπληρώσουν κάποιο χρόνο κράτη στη φυλακή. Αλλά και όλοι αυτοί αυτό. Που κάνουμε... Πάντως τα αποτελέσματα, Υπουργέ, εσείς το είπατε πριν. Σοφρονιστικά πέτυχε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αποσυμφορητικά μπορεί να πέτυχε. Μιλάτε και δυο μαζί μας και δεν μπορώ να σας ακούσω. Λέω αποσυμφορητικά. Αποσυμφορητικά μπορεί να πέτυχε. Σοφρονιστικά πέτυχε, όχι. Όχι, λέω ναι. Διότι όταν έχουμε λιγότερη εγκληματικότητα από ό,τι είχαμε πριν στα τελευταία χρόνια, αυτό σημαίνει ότι και σε μόνο πριν μας είπατε ότι δεν έχει την ίδια αίσθηση ο κόσμος πάντως. Δεν έχει την ίδια αίσθηση ο κόσμος όμως, δυστυχώς. Μα ο κόσμος, σας επαναλαμβάνω, ότι δεν έχει την ίδια αίσθηση όταν βεβαίως όταν διαβάζει κάθε μέρα
ότι οι τρεις είχαν βγει με τον Ρώμα Παρασκευόπουλο ενώ δεν είχαν βγει. Όταν κάθε μέρα διαβάζει τέτοιες ειδήσεις, έχει την αίσθηση ότι έχετε για όλα αυτά υπάρχουν και οι μικρολυστίες της καθημερινότητας που τρέμει το φιλοκάρι τους, κύριε Υπουργέ. Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε και αυτός ο φοβερός φόβος του εγκλήματος οφείλεται και σε αυτούς τους τίτλους. Και σε αυτές τις ειδήσεις που λένε ότι για όλα αυτά η. Πάντως, να σας ευχαριστήσουμε. Πάντως, μένουμε ότι σύντομα αλλάζει αυτό το καθεστώς. Και θα γίνει αυστηρότερο. Έτσι, αυτό θα γίνει αυστηρότερος ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι, αφού αποδειχθεί ότι μπορεί να επιστρέψουν στην κοινωνία και έχουν εκτίσει την ποινή τους, μπορούν να αποφυλακιστούν. Είναι έτσι, το αποδίδω σωστά? Λοιπόν, βεβαίως ο νόμος αλλάζει, γιατί ήδη ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος προβλέπει νέο σύστημα, τελείως διαφορετικό για τις ποινές, έχει ετοιμαστεί, είναι στα τελευταία στάδια των συζητήσεων και θα έχουμε ένα νέο σύστημα πάγιο γρήγορα, ελπίζω. Αυτό άλλωστε το είπε και ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω.